Το κορίτσι μας παντρεύτηκε, σήμερα είναι η μέρα της και αυτό που θέλω να ευχηθώ στο ζευγάρι είναι, επειδή τους γνωρίζω προσωπικά, να είναι πάντοτε τόσο ερωτευμένοι, τόσο ευτυχισμένοι, να καμαρώνουν το κοριτσάκι τους και ειλικρινά όλα να είναι κατευχήν όπως τα ονειρεύονται, γιατί τα αξίζουν. Εγώ θα πω και στα δικά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια ευχή, παιδιά, που συνειδητοποιούμε όσο μεγαλώνουμε ότι ναι, μακάρι να γίνει πράξη, γιατί τελικά είναι πολύ δύσκολο να βρεις το τέρι σου, τον άνθρωπό σου, αυτόν τον άνθρωπο με τον οποίο όντως τον κοιτάζεις στα μάτια το πρωί και θέλεις να είσαι όλη την ημέρα μαζί του και ξέρεις ότι είναι αυτός ο ένας. Είμαι σε μια πολύ ήρεμη φάση της ζωής μου και η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που, βλέποντας τώρα και τα παιδιά να είναι μαζί, θα ήθελα πολύ να έρθει και η δική μου στιγμή. Έχει συζητηθεί βέβαια και πρόσφατα έτσι με έναν άνθρωπο που ήταν μάλιστα και εκπαιδευτής. Δεν ξέρω αν ισχύουν τα δημοσιεύματα. Η μέρα αυτή είναι για τα παιδιά, είναι αφιερωμένη και πραγματικά εκεί θέλω να επικεντρωθούμε, γιατί είναι και κάτι το οποίο όντως ισχύει. Πώς τη νιώθεις εσύ τη δεύτερη χρονιά σου? Είμαι πάρα πολύ ήρεμη, παρότι είναι αρχή και είναι μια δύσκολη τηλεοπτική σεζόν αυτή που έχει ξεκινήσει. Δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και προσωπικά κάθε μέρα για μένα είναι ένα στοίχημα. Από εκεί και πέρα, αυτό που βλέπουμε είναι το μπροστά, πώς μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι και σίγουρα να ευχαριστεί και τον κόσμο αυτό το οποίο εμείς δημιουργούμε με τόση αγάπη. Τα νούμερα τα κοιτάζουμε όλοι. Αυτά είναι όμως δείγματα, όχι για να μας χαρακτηρίσουν και για να μας προσδιορίσουν το περιεχόμενο και την ποιότητα. Και έτσι θέλω να συνεχίσω να λειτουργώ όσο βρίσκομαι στην τηλεόραση και κάνω αυτό που αγαπώ. Συναντήθηκε σήμερα και με ένα παλιό σου συνεργάτη, το Μάντο Μαγιάτη. Δεν πρόλαβα να τον χαιρετήσω, βγάζαμε φωτογραφίες. Θα συναντηθώ τώρα όμως. Περιμένεις και το Survivor πώς και πώς, γιατί θα έχετε ακόμα περισσότερα θέματα. Το Survivor, επειδή έχουμε μάθει να επιβιώνουμε στη ζωή μας, είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς θέλουμε πολύ να έρθει. Για την επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη, πώς σας φαίνεται? Χαίρομαι πάρα πολύ. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός, δεν το συζητώ. Είναι κεφάλαιο στην ελληνική τηλεόραση. Την βλέπω και την νιώθω καλά και χαίρομαι και εγώ να παρακολουθώ ανθρώπους που κάνουν αυτό που αγαπούν. Δεν έχουμε γνωριστεί μέχρι τώρα. Εύχομαι κάποια στιγμή να γίνει και αυτό. Ο μπαμπάς σου είναι καλά, γιατί είχες έτσι ένα περιστατικό? Ναι, είχαμε κάποια θεματάκια υγείας τελευταία στην οικογένειά μου και σε ευχαριστώ πολύ που ρωτάς. Δόξα τω Θεώ, είναι καλά. Ναι, ευχαριστώ πολύ.